Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Ξουκλίδη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας για τη συνέντευξη αυτή. Και εγώ χαίρομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πώς προέκυψε η ζωή σας σήμερα η λογοτεχνική μετάφραση? Αυτό είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει από καταρχήν τη σχέση μου με τα ισπανικά, που για μένα ήταν μια φοβερή τύχη και αλλαγή. Καθώς προέκυψε από ένα γεγονός που δεν μπορούσα να εξηγήσω, καθώς κέρδισα σε μία λοταρία ένα λαχείο για να σπουδάσω ισπανικά από τον Ελληνοσπανικό Σύλλογο τότε, το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, και επειδή είχα ελεύθερο χρόνο ξεκίνησα να μαθαίνω αυτή τη γλώσσα, αποδείχθηκε ότι ήταν η γλώσσα της καρδιάς μου και με οδήγησε στη συνέχεια στη λογοτεχνία την ισπανόφωνη και μετά στη μετάφραση. Τρομερή ιστορία. Ενδιαφέρουσα. Τι σημαίνει για εσάς μεταφράζω ή τι σας προσφέρει η μετάφραση? Η μετάφραση για μένα είναι μία άσκηση ισορροπίας. Στην πραγματικότητα, επειδή τα ισπανικά έρχονται να συμπληρώσουν την ταυτότητά μου στα ελληνικά, το να μεταφέρω νοήματα από τη μία γλώσσα στην άλλη μου δημιουργεί μία εσωτερική ισορροπία και παράλληλα μία μεγάλη χαρά. Και υπάρχουν συγκεκριμένα κείμενα που σας αρέσει πιο πολύ να μεταφράζετε, πώς τα επιλέγετε, τι θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον? Ναι, μου αρέσουν καταρχήν οι μικρές φόρμες, γι' αυτό και κυρίως μεταφράζω μικρομυθοπλασία. Επίσης μου αρέσει πολύ η ποίηση. Και μία ιδιαιτερότητα, μου αρέσει περισσότερο να μεταφράζω έργα γυναικών. Ωραία. Σε αυτή την πορεία στη μετάφραση, θυμάστε κάποιο κείμενο που σας δυσκόλεψε περισσότερο ή που είχε κάποια μεταφραστική πρόκληση? Ναι, και μάλιστα ήταν δύο κείμενα. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα, έκανα κάποιες μεταφράσεις στα πλαίσια της δουλειάς μου ως εθελοντής στο Σύλλογο Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα. Και τότε είχαν έρθει κάτι Ισπανοί μουσικοί, ένα φοβερό κουαρτέτο εγχόρδων, και έπρεπε κάποιος να μεταφράσει το Φυλάδιο. Απλά ο τίτλος του ρεσιτάλ ήταν Confluencias, το οποίο στα ελληνικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τελικά επέλεξα τον όρο Σύρωες και νομίζω ότι πέτυχε. Και η δεύτερη πολύ μεγάλη πρόκληση ήταν όταν κάναμε μία έκθεση αντιγράφων του Πράδο και έπρεπε να μεταφράσουμε τις Λεζάντες των Πινάκων. Μου είχε τύχει το El Jardín de las Delicias, ο κήπος των απολαύσεων του Μπος. Εγώ δεν ήξερα τότε ότι το τρίτο κομμάτι του τριπτύχου δεν βρίσκεται στο Πράδο. Και αυτό που διάβαζα ανταποκρινόταν ακριβώς στην περιγραφή και του τρίτου κομματιού, το οποίο εγώ δεν έβλεπα. Και τελικά έψαξα, φυσικά δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, έψαξα και βρήκα ότι το τρίτο κομμάτι ήταν στο Βρετανικό Μουσείο. Και τελικά έλυσα το γρίφο. Το γρίφο, αυτό που συζητάμε εδώ, ότι η μετάφραση συχνά είναι μια διαδικασία επίλυσης γρίφων. Ναι, είναι μεταφορά νοήματος μεταξύ κόσμων. Πολύ ωραία. Όσον αφορά τώρα το πρακτικό κομμάτι, το επαγγελματικό κομμάτι, είστε ικανοποιημένος από τις απολαβές, από αυτή την δραστηριότητα? Εγώ έχω το προνόμιο, ας το πούμε έτσι, να μην βιοπορίζουμε από τη μετάφραση, καθώς είμαι εκπαιδευτικός και διδάσκω. Οπότε η μετάφραση για μένα γίνεται κατ' επιλογή, είναι μια σχολεία με την οποία μου αρέσει όχι να περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο, να εμπλουτίζω τον ελεύθερο μου χρόνο. Και διδάσκεται και μετάφραση. Διδάσκω και μετάφραση, ναι. Το οποίο είναι κάτι το οποίο λατρεύω, καθώς η μεταφρασιολογία για μένα είναι μια επιστήμη η οποία μπορεί να προσφέρει πολλά από εδώ και πέρα. Πολύ ωραία. Όσον αφορά τώρα να πάμε πίσω στην μετάφραση τη λογοτεχνική, θεωρείτε απαραίτητη την επιμέλεια στα κείμενα που έχετε μεταφράσει? Φυσικά. Τώρα πώς ήταν η Φυσικά. Συνεργασία. Η επιμέλεια είναι απαραίτητη, απλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία πολύ καλή συνεργασία, να υπάρχει πολύ καλή χημεία και σεβασμός στις επιλογές ο ένας στον άλλον, να έχει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που πρέπει. Και όσον αφορά αυτό το θέμα της εμπιστοσύνης και των σχέσεων, για παράδειγμα τους τίτλους των έργων που έχετε μεταφράσει, τους επιλέγετε εσείς, τους προτείνετε στον εκδοτικό οίκο ή αντιστρόφους?
Ναι, επειδή συνήθως δουλεύουμε με συλλογικές μεταφράσεις, το αποτέλεσμα έχει να κάνει ακριβώς με την σύμπνοια μεταξύ των μελών της ομάδας. Η πρότασή μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Φυσικά πάντοτε υπάρχουν και από την πλευρά του εκδοτικού κάποιες αντιρρήσεις, γιατί είναι λογικό. Νομίζω όμως ότι με την συνεργασία και τον, τα σωστά επιχειρήματα κατά κάποιο τρόπο, νομίζω αυτά τα προβλήματα λύνονται. Και μιας που αναφέρατε τη συλλογική μετάφραση, πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Στα εργαστήρια μετάφρασης που συμμετέχω είτε ως μέλος είτε ως συνδιοργανωτής, πραγματικά απολαμβάνουμε τη μετάφραση ως μια διαδικασία που μας φέρνει πιο κοντά, κάνει τα κείμενα να είναι πιο κοντά στον αναγνώστη και παράλληλα να μην χάνουν κάτι από την πραγματική τους αξία στον πρωτότυπο. Γιατί έχουμε πολλές, κατά κάποιο τρόπο, αναγνωστικές ανταποκρίσεις στο συγκεκριμένο κείμενο, τις οποίες μπορούμε να συνδυάσουμε πολύ δημιουργικά. Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία προσέγγιση. Και όσον αφορά την κριτική για τη μετάφραση των έργων, έχετε τύχει να δεχτείτε κριτική? Η μετάφραση από τη φύση της είναι μια κριτική διαδικασία, οπότε κάθε κριτική είναι καλοδεχούμενη, είτε καλή είτε κακή. Αν δεν υπάρχει κριτική, νομίζω δεν υπάρχει μετάφραση. Γιατί είναι, κατά κάποιο τρόπο, το κείμενο, ειδικά το λογοτεχνικό, επαναγράφεται από τον μεταφραστή. Είναι ένα καινούριο κείμενο, μια καινούργια δημιουργία και είναι λογικό να δημιουργήσει και με τη σειρά της κάποιες συγκεκριμένες αντιδράσεις. Και σχετικά με το μέλλον της μετάφρασης, είστε αισιόδοξος? Η μετάφραση είναι το μέλλον για μένα. Γιατί στον κόσμο που ζούμε, ο οποίος είναι διασυνδεμένος με έναν τρομερό τρόπο και οι πολιτισμοί όχι μόνο έρχονται σε επαφή, απλά συγκρούονται καθημερινά και στον πραγματικό κόσμο, αλλά και στο διαδικτυακό, χωρίς τη μετάφραση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι το βασικό στοιχείο αυτή τη στιγμή της ταυτότητάς μας, η ικανότητα να μεταφράζουμε. Και κλείνοντας τη συνέντευξή μας, τι συμβουλή θα δίνατε σε μια φοιτήτρια ή σε ένα φοιτητή που θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση? Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την κατάρτιση. Θα πρέπει να αγαπάει πάρα πολύ τη γλώσσα από την οποία μεταφράζει και τη γλώσσα προς την οποία μεταφράζει. Να έχει βρει μέσα του και μέσα της μια ισορροπία σε αυτές τις γλώσσες και στη συνέχεια να προσέχει πάρα πολύ τις επιλογές των συνεργασιών. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.